Καλημέρα στον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας κύριε Τσουκαλά, τι γίνεται. Καλή αρχή, ναι, γιατί... Ευχαριστούμε. Καλό χειμώνα κύριε Τσουκαλά, να είστε καλά. Καλή επιτυχία και φέτος. Καλή αρχή. Καλά. Να ξεκινήσουμε καλά. Λοιπόν από το καλάθι, που φτιάξαμε ένα καλάθι. Ναι. Τι καλάθι φτιάξαμε, ναι. Είχαμε χθες τον κύριο Βαλασόπουλο εδώ. Σωστά. Μας είπε λοιπόν για τα ενίκια. Από το Βερολίνο. Ναι. Ακριβώς. Ψάξαμε και βρήκαμε λοιπόν ότι ένα σπίτι 80 με 100 τετραγωνικά στο κέντρο της Γερμανίας, στο Βερολίνο, ναι, με όλα μέσα, κοστίζει 2.000. Όταν ο μέσος μισθός στη Γερμανία με πόσο όλα, είναι. Ρεύματα, τα πάντα. Τα πάντα, όλα, όλα. 2.000 το μήνα και ζεις κανονικά. Τέλος. Και ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 4 χιλιάρικα, mm-hmm, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό μας είπε ότι είναι πάνω από 40%. Ναι. Ακριβώς. Στην Ελλάδα, 5, λέει, ναι, στο κέντρο, ψάξαμε στο Παγκράτη, έψαξα συγκεκριμένα. Πολύ ωραία, κέντρο. Με όλα μέσα, ρεύματα πάντα, 80 με 100 τετραγωνικά, γύρω στα 1.300 ευρώ. 1.300-1.400. Mm-hmm. Είναι 1.200 ευρώ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτό που λέγεται. Μα ο μέσος μισθός είναι 1.200 ευρώ. Και να δούμε πόσο. Κανονικά έπρεπε να είναι 2.800-3.000, ας πούμε, μισθός. Αν θέλαμε να έχουμε μια αντίστοιχη. Αν θέλαμε, ναι, ναι. Για να έχουμε και μια αντίστοιχη εικόνα σε όσα λέμε. Και επειδή, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο κύριος Θοδωρικάκος μίλησε για τις πολυεθνικές, που άλλες τιμές βρίσκουμε στη χώρα μας και άλλες τιμές στο ίδιο προϊόν σε άλλες χώρες, είπε ότι θα γίνουν έλεγχοι, θα μπουν πρόστιμα. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν στη Γερμανία σε κάποια προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε και να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο καίει και τσούζει. Το βρεφικό γάλα, νομίζω, είναι πρώτο στο καλάθι που έχουμε δημιουργήσει. Αν δεν κάνω λάθος, είναι τα ντοματίνια. Λοιπόν, ντοματίνια λοιπόν, το κιλό. Σε σούπερ μάρκετ. Είναι η αντίστοιχη αλυσίδα που έκανα στην Ελλάδα, είναι και στη Γερμανία, που πάει πολλοί κόσμος, οι πιο γνωστοί. 3,96 στη Γερμανία, 4,40 στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το κιλό. Μην μπερδευτούμε τα 800 γραμμάρια. Καρότα. 0,90 εδώ είναι η Γερμανία, λίγο πιο ακριβή ελάχιστα. Ελλάδα 0,87. Έχουμε μετά δημητριακά ολική στο κιλό, 11,73. Είναι η ίδια μάρκα, να πω. Είναι ακριβώς η ίδια μάρκα, είναι ίδια, ίδια γεύση. Μάρκα... ίδια μάρκα, πολυεθνική, ίδια μιλάμε για πολυεθνική έστω. Ξαναλες, το κιλό είναι αυτό, έχει συσκευασία το θα πάρετε. Κιλό, ναι, ναι. Έτσι. Δεν έχει 11,73 στην Ελλάδα, 10,11 στη Γερμανία. Mm-hmm. Να πάμε να δούμε το επόμενο προϊόν, παρακαλώ, στο οποίο όταν φτάσουμε εδώ, εδώ, το βρεφικό γάλα. Πρωταθλητές. Α, είναι. Υποτίθεται ότι προσπαθήσαμε. 8 ευράκια πάνω είμαστε. Έτσι. Προσπαθήσαμε, γιατί έχουμε πει πόσες φορές, Παναγιώτη, έλεγες για την υπογεννητικότητα, πολύτεκνες οικογένειες, και θα ακούσουμε στη συνέχεια μια συγκλονιστική ιστορία από έναν άνθρωπο που είναι πολύτεκνος, που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Είναι πάνες, είναι βρεφικά γάλατα, είναι πάρα πολλά τα έξοδα και θέλουν να κάνουν κάποιοι άνθρωποι παιδάκια και κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν και μακάρι να τους αξιώσει ο Θεός. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η τιμή είναι στη Γερμανία 23,74 και στην Ελλάδα 31,75. Μεγάλη απόσταση. Βγάζοντας έξω το τι επιδόματα μπορεί να παίρνει κάποιος στη Γερμανία και το τι στην Ελλάδα για μια πολύτεκνη οικογένεια, γιατί θα μας τα πούν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλο ένα εδώ προϊόν που χρησιμοποιούμε, το μαλακτικό. Μαλακτικό ρούχων. 2,86 εκεί, 8 ευρώ εδώ. 8 ευρώ. Κιλό, ναι. Τι λέτε ρε παιδιά, τεράστια απόσταση. Είναι τεράστια απόσταση. Θα μου πείτε, Μαριάννα, κάποιες προσφορές γίνονται. Και κάποιες προσφορές να γίνονται το 8,286. Γίνονται. Και οι ίδιες να είναι οι τιμές με τη Γερμανία. Ακόμα δηλαδή και να δούμε ότι σε μερικά προϊόντα είναι περίπου ίδια, σε κάποια είναι, είμαστε εμείς πιο ακριβά. Ακόμα είναι. Και να ήμασταν οι ίδιοι. Δεν είναι καμία όταν μισθό. Έχει ο Γερμανός 2,5 φορές μεγαλύτερο μισθό, έτσι βγαίνει ότι είμαστε ουραγοί στην αγοραστική δύναμη. Ναι. Διότι εμείς έχουμε καταφέρει να έχουμε τις τιμές που έχουν αυτές οι χώρες, ενώ έχουμε άλλες αποδοχές. Μα πρόσεξε. Βέβαια, το στεγαστικό έχει ιδιαιτερότητες. Αυτό είναι γιατί το... έχουμε μια δεκαετία όπου δεν είχαμε οικοδομή εμείς στη χώρα. Mm. Άρα έχουμε μικρό απόθεμα ακινήτων σε σχέση με τη ζήτηση. Γι' αυτό και είναι κρίσιμο να δεις πώς πετάς ακίνητα. Ενώ πώς εμφανίζει ακίνητα. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι οι υπηρεσίες και η ενέργεια. Εκεί είναι που είναι μέσα και η στέγη, που είναι μέσα όλα αυτά. Το ράφι το συγκρατούν με έναν τρόπο, βλέπουμε διαφορές βέβαια, το συγκρατούν με έναν τρόπο. Αλλά όταν έρχεται, είσαι σε αυτό το επίπεδο, το συγκρατείς. Και είναι αυτό που λες, εσύ είσαι ίδιες τιμές με άλλη χώρα, παραδείγματος χάρη, που έχει διπλάσια αγοραστική δύναμη και σου έρχεται από πάνω η ενέργεια, σου έρχεται η στέγη, σου έρχεται το... διαχρονικές στρεβλώσεις, στην ουσία που δεν έχει λειτουργήσει ο ανταγωνισμός όπως τα έπρεπε. Αυτό είναι το θέμα. Στη χώρα. Να έχεις πιο πολλές επιχειρήσεις, να έχεις πιο γρήγορο ανταγωνισμό, ώστε οι τιμές στην ουσία... σε αυτό απαντάτε και αυτό που λέμε για τον πληθωρισμό τροφίμων, τον έχουν, έχει πέσει.
Πράγματι έχει πέσει, προφανώς. Η Ελστάτ το λέει, έχει πέσει ο πληθωρισμός τροφίμων. Mm. Άρα έχεις μια συγκράτηση και σου λένε και στο αυτό ράφι. Αυτό δείχνει απλά ότι έχει. Μικρότερη επιβράβευση. Ναι, επειδή αύξηση. Ανώτητα των τιμών. Το ξέρω. Ναι. Αυτό ισχύει όμως σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι δικό μας θέμα μόνο αυτό πια. Έτσι είναι καθαρό. Ναι. Το δικό μας πρόβλημα όμως επιτείνεται από τους χαμηλούς μισθούς. Αυτό είναι το θέμα. Και από την. Επαναλαμβάνω. Πανάκριβη ενέργεια. Ναι. Πανάκριβη ενέργεια. Και ενίκεια. Το καταλάβουμε. Είναι συγκριτικά. Άσε τις υπηρεσίες. Πέσανε και καλοκαίρι οι υπηρεσίες, ρε παιδάκι. Άμα παίρνει άλλους 3.000 μισθό, 4.000 μισθό, όπως κάνει στη Γερμανία, στο σούπερ μάρκετ πάει με άλλη ευκολία. Εννοείται. Με άλλη ευκολία θα πάει το μαλακτικό που έχει 8 ευρώ. Μπράβο. Και τα κομφλέξ που είναι 6 ευρώ. Θα πει, δηλαδή, okay, εγώ κάνω. Ακούω ναι. τη συγκράτηση του πληθωρισμού τροφίμων. Το ακούω. Mm-hmm. Προφανώς για να το λένε. Προφανώς υπάρχει με έναν τρόπο. Δηλαδή το λένε και οι καταναλωτές. Το λένε εγώ. Συγκεκριμένα ακριβά. Δεν λέει κανείς δεν ακριβά. Αλλά σου έρχονται όλα τα άλλα από πάνω και σε κάνουν σε πνίγουνε. Και νομίζω ότι το βλέπουμε τώρα το καλοκαίρι, ειδικά όλοι έχουμε γνωστούς, ότι οι Έλληνες πήγανε λιγότερες διακοπές από την προηγούμενη χρονιά. Και πήγαν σούπερ μάρκετ. Και λέγαμε ότι πήγανε, χαλάσαν λιγότερα χρήματα. Βγήκανε λιγότερο έξω στις καφετέρειες, στα εστιατόρια. Οι καλύτερες επιχειρήσεις στα νησιά πήγαν το σούπερ μάρκετ. Μα λέγανε, σε σένα το άκουσα χθες στο ραδιόφωνο, έλεγε, ότι άνθρωπο... υπήρχαν σούπερ μάρκετ με άδεια ράφια. Και λέγω, κάνε την καλύτερη μου χρονιά στα νησιά. Για τώρα να πας τώρα σε ένα νησί, τώρα ξέρω εγώ σαν την Αντιπαρό, και να περάσεις από το σούπερ μάρκετ, το σούπερ μάρκετ έχει άδεια ράφια. Δηλαδή, γιατί από το μεσημέρι, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι έχει αδειάσει. Ο τουρισμός ήταν κυρίως κλείνω ένα Airbnb, πάω σούπερ μάρκετ, ψωνίζω και κάθομαι. Απλά κάνω τη βουτιά. Πάω βουτιές, πάω βόλτες. Φαίνεται ότι ο κόσμος προσπαθεί να προσαρμοστεί, αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις όλες τις συνήθειες σου. Δεν μπορείς να μην πάρεις δηλαδή μαλακτικό, δεν μπορείς να μην ταΐσεις το παιδάκι σου. Όχι, δεν μπορεί να τα πάρεις. Δεν μπορεί να μην τα πάρεις. Αυτά είναι βασικά σπίτια. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό. Δεν πάει να πάρεις καμπιάρι. Δεν απλύνεις, δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτό είναι, ανελαστικά είναι αυτά. Δεν είναι, τι κάνουμε δηλαδή. Και είναι και όλα αυτά ότι ξεκινάει τώρα η χρονιά. Δηλαδή, φύγαμε από διακοπές και ξεκινάει η σχολική χρονιά. Οπότε, ένας γονιός είχε το παιδί του που λέει να το πάω διακοπές γιατί και το παιδάκι θέλει να πάει. Μετά έρχονται και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς. Είναι συσσωρευμένα. Δεν υπάρχει έκφραση στην Ελλάδα, βάζω κάτι στην άκρη. Έχει εξαφανιστεί. Αυτή η γενιά δεν μπορεί να αφήσει τίποτα στην. Και η αποταμίευση που λέμε, που διάβαζα ότι αυξήθηκαν οι αποταμιεύσεις, δεν ξέρω τι. Αν οι αποταμιευτές είναι αποταμιευτές του χιλιάρικου. Και αυτό είναι και. Δεν είναι αποταμίευση αυτό. Να είμαστε σοβαροί τώρα. Αυξήθηκαν μετά τον κορονοϊό και ναι, γιατί δεν έχει κατανάλωση. Τα οποία δόθηκαν σε επιχειρήσεις, άρα ένα μεγάλο μέρος αφορούσε επιχειρήσεις που είχαν τη δυνατότητα εκείνη τη στιγμή να έχουν καταθέσεις, αλλά και αυτές δεν είναι σταθερό. Είναι ένα μπες βγες στην ουσία. Το θέμα είναι πώς θα ενισχυθεί το εισόδημα. Αυτό είναι το και θέμα. Τι θα δούμε. Συμφωνώ και σε επίπεδο ανακοινώσεων και από τον Πρωθυπουργό όσον αφορά το πέραν του ελέγχου των τιμών, πώς μπορούμε να έχουμε ενίσχυση εισοδήματος. Υγιής αναλογία να υπάρχει, έτσι, υγιής αναλογία.